Το ΚΚΕ φαίνεται ότι έχει άνοδο στα ποσοστά του, ευκρινώς. Ακόμα και το κάτω όριο δηλαδή να πάρουμε σε σχέση και με τις εθνικές εκλογές. Δεν συζητάμε για τα ποσοστά των προηγούμενων ευρωεκλογών που η βάση μας ήταν 5,3. Μιλάμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε ορισμένα χαρακτηριστικά στο εκλογικό ποσοστό του ΚΚΕ που είναι ελπιδοφόρα σε ό,τι αφορά το τμήμα εκείνο του λαού που αναγνωρίζει ότι απέναντι στην παθητική στάση της αποχής υπάρχει και ενεργητική στάση της αγωνιστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων του και εμείς αυτό θέλουμε να εκφράσουμε και νομίζουμε ότι επιβεβαιώνεται και από το αποτέλεσμα της εκλογικής βραδιάς που προϊόντος του χρόνου και ενώ θα μιλάμε για πραγματικά αποτελέσματα θα δείτε ότι το ΚΚΕ θα έχει πολύ υψηλά ποσοστά εκεί που συγκεντρώνονται οι εργατικοί τάξεις στην Αττική. Θα είναι τρίτο κόμμα, ακόμα μια φορά το ΚΚΕ. Μου επιτρέπετε, κυρία Ράζου. Μην σας πω ότι σε ορισμένους Δήμους θα είναι και δεύτερο. Είσαστε πρωτομάστορα στον αντικομουνισμό, το ξέραμε. Εγώ, δεν χρειάζεται να δώσουμε διαπιστευτήρια τώρα εδώ. Να συζητήσουμε. Περί άκρων και τα λοιπά. Μιλάτε με γλώσσα του 50. Ναι, και εσείς μιλάτε με γλώσσα, μην σας πω, πολύ ευρωπαϊκή. Γιατί η θεωρία των δύο άκρων είναι ευρωπαϊκή θεωρία. Και αν θέλετε να κοιτάξετε στο καθρέφτη για τον ποιο λόγο ανεβαίνει η ακροδεξιά. Εμείς όλοι είμαστε στον πόλεμο και εσείς με την ελληνική λύση είσαστε στην ειρήνη. Η ελληνική λύση είναι μαζί με εσάς, μόνο που θέλει να πουλάμε ελληνικά όπλα στην Ουκρανία. Αλλά να μην δίνουμε τα ανατοϊκά που τα χρυσοπληρώνουμε. Λοιπόν, αφήστε τώρα σας παρακαλώ πολύ, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση που πίνεται νερό εξισώνει τους Ναζί και τιμάει τους Ναζί. Θα έχουμε και τη σύνδεσή μας από τις Βρυξέλλες για να έχουμε και την ειδησιογραφική. Και εκεί να δείτε πώς ανεβαίνει η ακροδεξιά. Να λέγονται αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ναζί. Τους προσβάλαμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τα δικά σας. Δεν ξέρετε σε πόσες χώρες της τα δικά σας που είσαστε απολογητές άλλων εγκληματιών και αφήστε τα αυτά. Είναι πολύ δύσκολα. Δεν χρειάζεται τα τώρα να μιλήσει και η, λοιπόν, που η καλή υποψήφια. Ότι έτσι. Είσαστε εξυγχρονιστική ευρωπαϊκή καθίστε δύναμη και δείτε τις μαύρες σελίδες σας και μετά δείτε το δάχτυλο σε μένα. Εντάξει, έχουμε κάνει μεγάλο flashback. Σας πολύ. Γιατί η αντιπολίτευση όλο αυτό το καιρό το ΚΚΕ. Και την κυρία Ντάρη να πει μια λέξη. Με τους οποίους ο φίλος σας συνεργάστηκε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αποτέλεσμα του ΚΚΕ. Γιατί ξέρετε ότι και από αύριο εμάς θα βρίσκεται μπροστά σας.